Τηλεφωνικό τηλέμεσο στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Πριν περάσουμε να το ρωτήσουμε για το θέμα το οποίο τον καλέσαμε να συζητήσουμε, μαθαίνουμε ότι έχει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας εκεί στη Λέμεσο για την νησία στην Νίκου Πατήχη και είναι εκεί ο κύριος Σιζόπουλος. Οδός Νίκου Πατήχη, οι καταστηματάρχες της περιοχής βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τον υπουργό τον Καρούσο. Διότι δεν θέλουν να χτιστεί νησίδα στη μέση που να προστατεύει, όπως λένε τουλάχιστον οι κάτοικοι, από τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα που συμβαίνουν πολύ συχνά εκεί στην περιοχή. Κύριε Σιζόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στους ακροάτες σας. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί κανένας δεν είναι αντίθετος με το να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια, την αποφυγή των οδικών δυστυχημάτων ή ακόμα και πολύ περισσότερων των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Η χτιστή νησίδα είναι το μήλον της έριδος, η πέτρα του σκανδάλου. Είναι το μήλον της έριδος, γιατί πια είναι φανερό, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η νησίδα γίνεται στη βάση μιας σκοπιμότητας για να εξυπηρετεί ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας που θέλει να προβεί σε μια συγκεκριμένη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί εμείς θα κατανοούσαμε να γίνει, για παράδειγμα, η νησίδα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συγκοινωνιακής μελέτης και όχι μόνο στο κομμάτι των 200 μέτρων ή των 300 μέτρων, απλά και μόνο για να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Δεδομένου ότι στην πολεοδομική άδεια που έχει λάβει από το Δήμο της Λεμεσού προνοείται ότι για να γίνει ένα συγκεκριμένο τμήμα της ανάπτυξης χρειάζεται να υπάρχει νησίδα στην περιοχή. Άρα λοιπόν οι κάτοικοι εδώ δικαιολογημένα και οι καταστηματάρχες είναι που διαμαρτύρονται, γιατί έχει πια επιβεβαιωθεί ότι εδώ υπάρχει σκοπιμότητα και υπάρχει μια συγκεκριμένη εξυπηρέτηση. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα, ως βουλευτές νιώθουμε ότι δεν υπήρξε μια ανάλογη σωστή συμπεριφορά από την πλευρά του Υπουργείου. Όταν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών στη Βουλή, ομόφωνα στα τέλη του Ιούλη, είχε να αποφασιστεί ότι θα αναβληθούν τα έργα για κάποιο χρονικό διάστημα ενός με δύο μήνες για να δοθεί δυνατότητα μιας σοβαρής και επιστημονικής διαβούλευσης για να ληφθούν τα καταλληλότερα δυνατά μέτρα για το σκοπό και της ασφάλειας και όλων των υπολείπων. Αντί αυτού, εν μέσω διακοπών, επιχειρείται η έναρξη κατασκευής της νησίδας και των έργων στην περιοχή για αυτονόητους λόγους. Μάλιστα. Κύριε Σιζόπουλε, τώρα να περάσουμε λίγο στο θέμα των χρυσών διαβατηρίων. Είναι και πάλι στα προσέλιδα των εφημερίδων. Χθες είχαμε δηλώσεις από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Δημήτρη Σιλούρη. Όχι τον Δημήτρη Σιλούρη, με συγχωρείτε. Τον Γενικό Διευθυντή της Βουλής, Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σωκράτη Σωκράτους, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι από τη Βουλή διέρευσαν αυτά τα έγγραφα, εξήγησε και την όλη διαδικασία. Από τους βουλευτές συγκεκριμένα, γιατί οι υπάλληλοι, λέει, της Βουλής δεν έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα πράγματα. Είναι μόνο ναι, τα έγγραφα κοινοποιούνται στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, διαχειρός και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη εμπιστευτικό. Και περιττώ να διευκρινίσω ότι η Βουλή δεν σκανάρει τα συγκεκριμένα έγγραφα και δεν τα διαβιβάζει ηλεκτρονικά. Θέλουμε την δική σας εκτίμηση πραγμάτων. Εγώ θα αντιστρέψω λίγο το ζήτημα και να πω, εάν για παράδειγμα κάποιος από τους βουλευτές που κατήχε τα συγκεκριμένα στοιχεία τα έδωσε σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός Βουλής και τα διέρευσε αυτός, διέρευσαν από τη Βουλή, γι' αυτόν ακριβώς και από την πρώτη στιγμή ως ΕΔΕΚ είχαμε ζητήσει ότι πρέπει να γίνει μια πολύ προσεκτική και σε βάθος έρευνα για να διαπιστωθεί ο τρόπος διαρροής των συγκεκριμένων εγγράφων, αν είναι δυνατόν, από ποιους, με ποια διαδικασία και από πού. Πάντως η απάντηση στο ερώτημα το ρητορικό που θέσατε προηγουμένως είναι ναι, από τη Βουλή διέρευσε και μέσω αυτής της διαδικασίας. Αν είναι εμπιστευτικό, σημαίνει ότι δεν το δίνουμε σε κανέναν άλλον. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτόν τον οποίο λέτε, όμως θα πρέπει να γίνει. Γιατί μπορεί να έγινε και κάποιο ενδεχόμενο λάθος και τα έγγραφα αυτά από κάποιον βουλευτή να τα παράλαβε κάποιο άτομο που δεν είναι στη Βουλή και τα διέρευσε. Όμως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι για μας αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει μια σε βάθος διερεύνηση πάνω σε δύο άξονες. Ο ένας ο άξονας είναι αυτός που ανέφερα προηγουμένως, της διερεύνησης της διαρροής, και ο δεύτερος άξονας είναι να ξαναγίνει μια σε βάθος έρευνα και μελέτη, εάν και κατά πόσο σε αυτές τις ύποπτες περιπτώσεις παραχωρήθηκαν όντως διαβατήρια κατά παράβαση των διαδικασιών και της νομοθεσίας. Και εδώ ακριβώς, εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρξε όντως μια σκόπιμη παράκαμψη των διαδικασιών, τότε να ονομαστούν οι υπεύθυνοι και να τους αποδοθούν ευθύνες. Από εκεί και πέρα, η αχρίαστη αντιπαράθεση, η οποία αυτή τη στιγμή επιχειρείται να γίνει και συνεχίζεται, καθώς επίσης και το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης, πέρα από τις σκοπιμότητες που κρύβει, εξέτει την Κυπριακή Δημοκρατία και δημιουργεί πρόσθετο πρόβλημα.
Εσείς ασκήσατε κριτική και στα δύο μεγάλα κόμματα, και στο Δημοκρατικό Συναγερμό και στο Αγγέλο. Ο Δησί κατηγορεί το Αγγέλο ότι συνδράμει στα χτυπήματα που δεχόμαστε από το Κατάρ. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Εγώ θεωρώ ότι αυτή η αντιπαράθεση είναι αχρίαστη και είναι σκόπιμη. Από το 2016 η ΕΔΕΚ ζητά στη Βουλή να δοθούν στη Βουλή τα ονόματα των αξιωματούχων του κατοχικού καθεστώτος που έχουν κυπριακή ταυτότητα, την οποία τη χρησιμοποιούν για να λωνίζουν την Ευρώπη και να κάνουν υπονόμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν τα έχουμε πάρει. Έχουμε ζητήσει από το 2017 να μας δοθούν τα γραφεία δικηγορικά και λεκτικά, τα οποία κατά κύριο λόγο προωθούν... Πέστε μας, να μείνουμε στο πρώτο, κύριε Σιζόπουλε, γιατί δεν σας δίνονται? Με την εξής λογική σας το λέμε, και μάλιστα είχαμε πάντα, όπως προκύψαν τα πράγματα, και την απορία, γιατί αυτά τα έγγραφα να είναι απόρριτα, ενώ για κάθε περίπτωση που θα δοθεί η υπηκότητα, η ηθαγένεια, η πολιτογράφηση ενός προσώπου, ο νόμος ο ίδιος επιβάλλει να δημοσιευτεί στις εφημερίδες, και αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αντίρρηση, να το θέσει υπόψη των αρχών. Χθες, για παράδειγμα, αν μετροφιλούσατε τις καθημερινές εφημερίδες της Λευκωσίας, θα βρίσκατε με τα ονόματα δύο πλάσματα που ζήτησαν την πολιτογράφηση, με την διεύθυνση διαμονής τους, με το όνομα τους και το επίθετό τους, είναι δημοσιευμένα στην εφημερίδα, χωρίς την οποιοδήποτε κόλλημα περί δήθεν προσωπικών δεδομένων και τέτοια. Γιατί λοιπόν αυτές όλες οι ιστορίες ντύθηκαν τον μανδύα του απόρριτου και του εμπιστευτικού, και τρέχα γύρευε τώρα να βρίσκουμε τις διαρροές? Αυτό θεωρώ ότι και για το θέμα των αξιωματούχων του κατοχικού καθεστώτος θα πρέπει να ρωτηθούν αυτοί που αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία, και να ρωτηθούν και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα γιατί σιωπούν και δεν τοποθετούνται πάνω στο σύντομο ζήτημα. Δηλαδή είναι και με την ανοχή των δύο μεγάλων κομμάτων που δεν δίνονται τα ονόματα. Βεβαίως. Όπως επίσης, πρόσφατα στη Βουλή, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα καταψήφισαν συγκεκριμένη πρόταση που είχε κατατεθεί, και η οποία προνοούσε ότι σε αυτούς τους υπηκόους των τρίτων χωρών που παραχωρείται Κυπριακό Διαβατήριο, εάν σε οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι έχουν επενδύσει στα κατεχόμενα, να αφαιρείται η υπηκότητα και το διαβατήριο. Γιατί την καταψήφισαν την πρόταση αυτή? Ποια ήταν τα κόμματα που καταψήφισαν? Συναγερμός και ΚΕΠ. Υπήρχαν δηλαδή πληροφορίες ότι μερικά από τα άτομα τα οποία πολιτογραφήθηκαν μπορεί να έχουν κάνει και επενδύσεις στο ψευδοκράτος? Εμείς θέλαμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα μπορούσε. Μπορεί, δεν το ξέρω. Λειτουργήσει όμως προληπτικά για μερικές περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται πάντοτε να έρχεσαι εκ των υστέρων για να λύσεις προβλήματα, ναι, όταν μπορείς να τα προβλέψεις. Τρίτο, γιατί δεν επιδεικνύεται και η ίδια ευαισθησία σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις της παράνομης εισαγωγής στην Κύπρο μεταναστών, οικονομικών μεταναστών και όχι προσφύγων, να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, ναι, για να καταθέσουν αίτηση πολιτικού ασύλου, που ανάμεσα σε αυτούς μπορεί να υπάρχουν και στελέχη του ISIS, μπορεί να υπάρχουν και πράγματα. Πώς γίνεται η εισαγωγή οικονομικών μεταναστών για να καταθέσουν στη συνέχεια αίτηση ασύλου? Κύκλο. Αφού τα γνωρίζουμε, υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα, το οποίο τους προστατεύει, το οποίο τους παραλαμβάνει, τους κάνει τις αιτήσεις για την πολιτογράφηση. Α, εννοείται, είναι φύση οικονομικοί μετανάστες, αλλά παρουσιάζονται ως αιτητές ασύλου, ναι, έτσι, ως πρόσφυγες. Ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, γιατί εκεί δεν λαμβάνονται τα μέτρα? Γιατί δεν επιδεικνύουμε την ίδια ανευαισθησία και σε αυτήν την περίπτωση? Εάν και κατά πόσον υπάρχουν 20, 30, 40 περιπτώσεις που δόθηκαν διαβατήρια, κακώς δόθηκαν τα διαβατήρια, είναι τότε να γίνει σε βάθος έλεγχος. Υπήρχαν όλα τα δικαιολογητικά. Υπήρχε μια έκθεση στην Ιντερπόλ. Από εκεί και πέρα, εάν υπήρξαν παραβιάσεις, τι έκαναν τις παραβιάσεις? Κύριε Σιζόπουλε, εσείς, να ετοιμάσει το φάκελο, εσείς αν είχατε τη δυνατότητα να καταργήσετε το υφιστάμενο πρόγραμμα και να φτιάξετε ένα καινούριο σε καινούργια βάση, θα το κάνατε ή θα κρατούσατε το υπάρχον και θα το διορθώνατε? Έγινε μια σοβαρή προσπάθεια βελτίωσης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Το γνωρίζουμε, απλώς υπάρχουν πολλοί που λένε καταργήστε, ναι, το και φτιάξτε ένα καλύτερο, για να δώσουμε και το μήνυμα προς τα έξω ότι καθαρίζουμε καλά τα λάθη που υπάρχουν και δεν αφήνουμε ούτε υπόνοιες ούτε τίποτα. Χρήστο, ό,τι έγινε έγινε. Δεν μπορείς να ανακαλέσεις τις 1.400-1.500 υπηκότητες που έχουν δοθεί. Αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει, ναι, να διαπιστώσουμε πού είναι τα προβλήματα και να γίνουν διορθώσεις. Άρα διορθώσεις επί του υφισταμένου. Ναι, να κλείσουν τα κενά τα οποία υπάρχουν για να είμαστε αξιόπιστοι. Ναι. Γιατί αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο έχει και τα θετικά του, δεν έχει μόνο τα αρνητικά του. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και θα πρέπει να λειτουργούμε πάντα με σύνεση.
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Και όχι να αυτομαστιγωνόμαστε και στο τέλος της ημέρας απλά και μόνο για κομματικές και όχι μόνο σκοπιμότητες να εκθέτουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργούμε τεράστια προβλήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Γιατί το κόστος από αυτή τη διαδικασία δεν θα το πληρώσει μόνο αυτός που σήμερα κυβερνάει ή αυτός που θα κυβερνήσει αύριο, κυβερνούσε χτες. Το κόστος αυτό θα το πληρώσει αύριο ο λαός. Με διάφορους τρόπους. Και τις τελικές επιπτώσεις οι πολίτες είναι που θα τις εισπράξουν στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα. Κύριε Ζωπουλά, σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Μάρινος Ζωπούλος, πρόεδρος της ΕΔΕΚ, εντονότατος.